άλλες έως εξοντωτικές συνθήκες εργασίας σε βάρος ξενοδοχοϋπαλλήλων πριν καλά-καλά ξεκινήσει η νέα τουριστική περίοδος, καταγράφονται ήδη σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες και του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα μερίδα ξενοδοχοϋπαλλήλων να εγκαταλείπει στην παρούσα φάση στον κλάδο και να αναζητά μεροκάματο σε άλλες δουλειές. Όπως καταγγέλει στην Κρήτη TV ο πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κώστας Νικολιδάκης, η σεζόν, παρότι προμηνύεται εξαιρετικά καλή, δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς για τους συναδέλφους του, οι οποίοι πριν προλάβουν να πιάσουν δουλειά, φεύγουν άρον-άρον επειδή κάποιοι ξενοδόχοι δεν τηρούν όσα προβλέπει η νέα κλαδική σύμβαση εργασίας. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και αντί να προσέχουμε τους ήδη υπάρχοντες, δυστυχώς τους ξεζομίζουμε παραπάνω. Υπάρχουν ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή στο νομό Ρεθύμνου τα οποία δίνουν 8 και 10 ρεπό κατά παράβαση της κλαδικής σύμβασης εργασίας και όσους εργάζονται τους έχουν σε παραπάνω καθήκοντα. Και ενώ οι προσπάθειες για την εισαγωγή υπαλλήλων από τρίτες χώρες και στον τομέα του τουρισμού συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, οι εργασιακές συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνονται σε ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν οδηγήσει αρκετούς ξενοδοχοϋπαλλήλους και στο Ρέθυμνο να εγκαταλείψουν όχι μόνο τον κλάδο αλλά και την Ελλάδα για άλλες χώρες της Ευρώπης που οι συνθήκες εργασίας είναι μακρά καλύτερες. Με τρανό παράδειγμα, πολλούς εργαζόμενους αυτή τη στιγμή όλων των ηλικιών να φεύγουν για το εξωτερικό. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε παρατηρήσει ότι οι ηλικιακές ομάδες που έφευγαν ήταν έως 40 χρονών. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε φαινόμενα και 45 και 50 και 55 χρονών αναγκάζονται να φύγουν, να αφήσουν τις οικογένειές τους στην Ελλάδα και να πάνε στο εξωτερικό για μια καλύτερη τύχη. Με βάση πάντως τα στοιχεία του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, ακόμα και στις μέρες μας, αρκετά είναι τα ζευγάρια ξενοδοχοϋπαλλήλων που φεύγουν μαζί με τα παιδιά τους, κυρίως για τη Γερμανία, προκειμένου να εργαστούν εκεί, αφού πέρα από τα καλύτερα μεροκάματα και η οικονομική στήριξη που λαμβάνουν από το γερμανικό κράτος, τους δίνουν μεγάλη οικονομική ανάσα. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε και στο Ρέθυμνο. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, όταν μια οικογένεια φύγει από εδώ και πάει στη Γερμανία, για κάθε προστατευόμενο μέλος, για κάθε παιδί δηλαδή, παίρνουν κρατική επιχορήγηση 250 ευρώ το μήνα, τους βοηθάνε με το ενίκιο, τους βοηθάνε με την εκμάθηση της γλώσσας, κάτι που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει. Όταν ένα επίδομα για κάθε παιδί, η ανώτατη κλίμακα είναι στα 80 ευρώ μηνιαίως.